Η αλλαγή των βρεφικών δοντιών είναι μεγάλο ορόσημο για ένα παιδί, αλλά μπορεί επίσης να είναι σωτήριο. Οι περισσότεροι γονείς είναι εξοικειωμένοι με την φύλαξη του αίματος του ομφάλιου λόρου του μωρού εξαιτίας των βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε αυτό. Αλλά αν αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζατε, υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για να αποκτήσετε πρόσβαση στα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας με έναν ανώδυνο τρόπο. Μια μελέτη του 2003 με επικεφαλή τον Dr. S.O.N.G.T.A.O.C. από το Εθνικό Ινστιτούτο Οδοντιατρικής και Κρανεοπροσωπικής Έρευνας ανακάλυψε ότι τα δόντια του μωρού περιέχουν στην πραγματικότητα 1-2 δωδεκάδες πολύτιμα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για τη θεραπεία μιας ποικιλίας ασθενειών. Οι ερευνητές έχουν μελετήσει τον τρόπο που τα βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον εγκέφαλο, το πάνκρεας, την καρδιά και άλλα όργανα για την ανάπλαση ζημιών που προκαλούνται από διάφορες ασθένειες. Τα βλαστοκύτταρα βρίσκονται στο εσωτερικό του οδοντικού πολφού και από αυτά αναπτύσσονται νευρώνες, οστά και χόνδρια ακόμη και καρδιακά κύτταρα. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία αυτή έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία για τη θεραπεία διαβήτη τύπου 1, γιατί τα βλαστοκύτταρα οδοντικού πολφού μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα του πανκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Η διατήρηση βλαστοκυττάρων είναι μια λεπτή διαδικασία, καθώς τα κύτταρα πρέπει να είναι ζωντανά για να είναι χρήσιμα.